Εσύ είσαι στη γραμμή 1. Στη γραμμή 2 έχουμε τον κύριο Σερέτη, φίλο και συνάδελφο και αρθρογράφο του Γκαζέτα, έτσι που μπορεί να μας βοηθήσει να μας βάλει στη φάση που είναι και το μόντο του Λίμπερο 107,4 στο θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να μας τα πει και μετά αν έχουμε κάτι να ρωτήσουμε εμείς ή να το αναπτύξουμε θα τον ευχαριστήσουμε και θα συνεχίσουμε παρέα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε τώρα που ψηφίζουν όλοι, ναι ή όχι, κύριε Τσόχο? Συμφωνούμε απολύτως. Καλησπέρα κύριε Αρχισυντάκτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μην το πολύ κουβεντιάζουμε και το πολύ ταλαιπωρούμε. Ναι. Τα νέα είναι γνωστά, οπότε ό,τι απορία έχετε, αν μπορώ να τη λύσω, ακούω και εσάς και τον Μιχάλη. Όχι, δεν είναι γνωστά, γιατί μιλάμε στο Λίμπερο. Δηλαδή, στο περισσότερο, ακούν, παρακολουθούν ακροατές της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης και των... Οι ακροατές και οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές της Βορείου Ελλάδος δεν ξέρουν ότι το αποτέλεσμα ότι είναι 68,7, ότι απαιτούνταν τα 2/3 των ψήφων για να ψηφιστεί το νέο βοτανικό και ότι εγκρίθηκε τέλος πάντων χθες τελείως η καταμέτρηση των ψήφων, τελείωσε περίπου στη 1:10 και τα αποτελέσματα εκδόθηκαν περίπου στη 1:25. Μόνο αυτό, τους τίτλους δηλαδή αυτούς τους ξέρουνε. Από εκεί και πέρα τι υπάρχει από πίσω? Βέβαια η πρώτη η ερώτηση που προκύπτει, η απορία μάλλον, γιατί προφανώς και οι υποστηρικτές των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα το βρουν μπροστά τους αυτό που έγινε χθες το βράδυ αργά, τα ξημερώματα δηλαδή στον Παναθηναϊκό, στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα το βρουν μπροστά τους στο επόμενο διάστημα για τα γήπεδα του ΠΑΟ και του Άρη, αν το βρουν, αλλά ουσιαστικά δηλαδή ψυχρά αν πούμε είναι... ότι 2.000 άτομα πήραν μια τόσο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του Παναθηναϊκού, του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Είναι αυτός ο τίτλος? 3.500 άτομα. Στην ΑΕΚ θα πάρει πολύ λιγότερο, το 1/3. Α, δεν το θυμόμουν της ΑΕΚ, ναι. Στην ερασιτεχνική ΑΕΚ, επιτέμι Νικολαίδη και Ζούπα, είχαν ψηφίσει πολύ λιγότερα άτομα. Ναι, αυτό δεν το θυμόμουν. Ναι, είναι, δεν το θυμάμαι. Μιχάλη. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Με αντίπαλο Μελισανίδη. Σωστά, μεγάλο ντέρμπι. Ήταν ντέρμπι. Μεγάλο ντέρμπι με πολύ λιγότερες ψήφους, λιγότερες από 1.000. Εδώ το ιδιαίτερο, αν θέλουμε να πούμε τώρα 2-3 πράγματα, το ιδιαίτερο ήταν αυτά τα 2/3. Δεν ήταν η απλή πλειοψηφία, το 50% είναι μία ψήφος. Το 2/3 ήταν πολύ δύσκολο να ψηφιστεί. Και τελικά ψηφίστηκε οριακά, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να εκτιμούσε ή να πίστευε ότι θα υπερψηφιζόταν το ναι, αν υπερψηφιζόταν με 80 ή 90%. Έτσι, υπερψηφίστηκε με 68,7% και πλέον μπαίνει ή για τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια, κατά τη γνώμη μου με πάρα πολλά ωφέλη για τον ερασιτέχνη. Ναι. Γιάννη, σε παρακαλώ. Επίτρεψέ μου, θέλω με πολύ απλά λόγια να μας πεις γιατί μπήκε στη διαδικασία αυτή χθες το βράδυ ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τα απλά που για σας είναι πανεύκολα ας πούμε, αλλά περίπου, όχι με τους 2-3 σημαντικούς τίτλους θέλω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε μια απόφαση, έβαλε τον κόσμο του, τα μέλη του εχθές να αποφασίσουν αν θα μείνει στη Λεωφόρο ή αν θα φύγει από τη Λεωφόρο και θα πάει στο Βοτανικό. Τόσο απλό είναι όπως το λέω ή έχει κάτι παραπάνω? Ναι, η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Περίμεναν την έκδοση των συμβάσεων μεταξύ ΠΑΕ, ερασιτέχνη, Δήμου και Τραπεζών. Τις διάβασαν, τις είδαν. Για μένα αυτή η προσυνέλευση, η ανοιχτή διαβούλευση, ο ανοιχτός διάλογος που έγινε μία ημέρα πριν από την ψήφο, πριν από τις εκλογές, έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν, γιατί θα βοηθούσε, θεωρώ, ενδεχομένως, τη διεκδίκηση κάποιων περισσότερων πραγμάτων από την πλευρά του Δήμου. Αλλά έγινε προτελευταία ημέρα και βάσει καταστατικού ο ερασιτέχνης έπρεπε να αποφασίσει, γιατί η κυριότητα της Λεωφόρου είναι στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, ναι, όχι στην ΠΑΕ, εάν θα υπερψήφιζε αυτό το project ή όχι. Και με βάση τα 2/3 επαναλαμβάνω των ψήφων, ναι, όχι την απλή πλειοψηφία. Στε... Και αυτό έγινε βάσει αυτών που έχουν συμφωνηθεί. Χοντρά-χοντρά να τα πούμε, το 2024 θα είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και το 2026 θα είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Γήπεδο μπάσκετ δεν θα γίνει. Που εγκαταστάσεις ερασιτέχνη, Γιάννη, τι σημαίνουν στην προκειμένη περίπτωση?
εγκαταστάσεις Εραστέχνη, για να μην το πολύ να τα πούμε τα χοντρά-χοντρά, έχει ένα κλειστό, ναι, 3.100 θέσεων, και πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και φυσικά εγκαταστάσεις για όλα τα αγωνίσματα με μεγαλύτερη εδώ και πολλά χρόνια στη Λεωφόρο. Αυτή την περίοδο, να πούμε ένα χαρακτηριστικό, εκτός του ότι εντάξει μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες επιδέχονται βελτιώσεων στη Λεωφόρο, αλλά όχι πολύ, ότι το κλειστό του βολέου, στον τάφο του Ινδού δεν μπορούν να γίνονται μάτς βολή. Είναι χαμηλό πολύ. Γι' αυτό και Παναθηναϊκός, οι ομάδες βολή αντρών και γυναικών παίζουν μια εδώ, μια εκεί. Λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Και επίσης θα είναι και μια κοιτίδα για περισσότερα παιδιά και καλύτερη άθληση παιδιών εκεί στο Βοτανικό, εκτός του πλάνου του Εραστέχνη που είναι να αποτελεί ο Βοτανικός στη βάση και να υπάρχουν και ακαδημίες και σε άλλα μέρη της Αττικής, όπως σε παραδείγματι τώρα υπάρχει μια βάση για την κολύμβηση και το πόλο στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, και να επεκταθεί αυτό όπου υπάρχουν γηπαιδικές εγκαταστάσεις, γιατί κατά τη γνώμη μου οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ελληνικό αθλητισμό. Άρα στο Βοτανικό μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, της ομάδας ποδοσφαίρου, τέλος πάντων, γι' αυτό μιλάμε. Έτσι. Ναι, περίπου 40.000 θέσεων. Α, ναι, αυτό θα ρωτούσα. 40.000 θέσεων, έτσι. Και η Λεωφόρος, και στη Λεωφόρο τι θα γίνει, η Λεωφόρος. Εκεί που... Η Λεωφόρος θα γίνει πάρκο. Που πλέον δεν θα ανήκει κάτι στον Παναθηναϊκό εκεί, έτσι. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα, ας πούμε, μέχρι να... Πάρκο. Πάρκο. Αυτό ήταν μια... Αυτό ήταν μια γκρίζα ζώνη, αν θέλουμε τώρα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αυτό είναι μια γκρίζα ζώνη. Ήταν, είναι και θα είναι μια γκρίζα ζώνη, και χαρακτηριστική είναι η ατάκα του Δημάρχου Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, προχθεσινή, ότι δεν θα ανοίξω εγώ το κουτί της Πανδώρας. Ποιο είναι το κουτί της Πανδώρας? Ναι. Το θολό τοπίο ως προς την ιδιοκτησία του Απόστολου Νικολαίδης. Γιατί καμία από τις δύο πλευρές, ούτε δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ούτε η εκάστοτε κυβέρνηση, έπαιρνε ή θα έπαιρνε το ρίσκο μιας δικαστικής διαμάχης. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα είχε το ρίσκο να μην αναγνωριστεί η χρυσή εκκλησία, άρα να χάσει το δικαίωμα που έχει μέχρι τώρα, και οι όποιοι κυβερνώντες θα έχαναν, καλά, για τους όποιους κυβερνώντες ήταν lose-lose. Γιατί αν κέρδιζαν την υπόθεση θα είχαν πολιτικό κόστος, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα κέρδιζαν την ιδιοκτησία του Απόστολου Νικολαίδης, θα είχαν φοβερό πολιτικό κόστος, θα έχαναν την υπόθεση του Απόστολου Νικολαίδης, θα ανήκει αυτό στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια φυσικά, δικαιώματα πάνω στο Απόστολος Νικολαίδης να, πώς να το πω, να το πουλήσει με παραδείγματι, ή να το δώσει, να το εκμεταλλευτεί εμπορικά, να το δώσει και να κάνει κάτι άλλο εκεί, δεν έχει. Έχει μόνο το δικαίωμα της χρυσής εκκλησίας. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν και παραμένει γκρίζο και θα παραμείνει γκρίζο τελικά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, μέχρι που θα γκρεμιστεί η Λεωφόρο. Επειδή βλέπω την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που αναφέρει για μια σπουδαία και ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό, αυτό το σύριαλ, Γιάννη, πότε είχε ξεκινήσει? Και, γιατί χθες ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο του πρώτου κύκλου, όταν μιλάμε για σειρές, ας πούμε, έτσι λέμε. Το κλείσιμο, και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, ίσως και πιο σημαντικά. Μα πότε έχει ξεκινήσει? Το σύριαλ έχει ξεκινήσει το 2002, πριν από 20 χρόνια. 2002? Βέβαια, με Δημήτρη Αβραμόπουλο και Άγγελο Φιλιππίδη. Και 20 χρόνια τι γίνονταν, τι παίζονταν δηλαδή στους τηλεοπτικούς δέκτες? Εντάξει, τώρα αυτό χρειάζονται 3 εκπομπές για να το αναλύσουμε. Ναι, ναι. 20 χρόνια. Τότε ήταν να πάει και το γήπεδο μπάσκετ εκεί, με Γιάννη Βαρδινογιάννη στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ, με Παύλο Γιαννακόπουλο στην ιδιοκτησία της ΚΑΕ, με Θανάση Γιαννακόπουλο στην ηγεσία του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, με Ντόρα Μπακογιάννη να πέφτουν οι υπογραφές το 2005, με Σουφλιά εν συνεχεία, και τελικά να πέφτει στο ΣΤΕ λόγω του εμπορικού του βοβού. Από την προσφυγή κάποιων ανθρώπων, κάποιων πολιτών, είχε πέσει το προεδρικό διάταγμα στο ΣΤΕ λόγω του εμπορικού του βοβού. Μετά έμεινε... Και εδώ είναι το επόμενο ερώτημα, για να μην πάμε στην αναδρομή, ναι, να πάμε στο σήμερα. Ναι, γιατί είπε προεδρικό διάταγμα ο Γιάννης, γι' αυτό έκανε τζίζα. Ναι, ναι, ναι. Τι, υπάρχει περίπτωση κάτι να το εμποδίσει? Έτσι όπως, υπάρχει κάποιος σκόπελος στον ορίζοντα, κάποια ανησυχία? Ναι, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, όχι. Έτσι είναι όπως είναι. Mm. Γιατί αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, πώς να το πω, το επιχείρημα των υπέρμαχων του ΝΕ, δηλαδή κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και της διοίκησης του Εραστέχνη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συναστρία, που είπε και ο Μπακογιάννης,
έτσι, που είναι η χρηματοδότηση, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνεται, η χρηματοδότηση, έτσι, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, δεν βάζει ο Παναθηναϊκός φράγκο. Α. Φράγκο, ούτε ευρώ. Αχα. Έτσι. Λοιπόν, η χρηματοδότηση, η θωράκιση, η νομική και η βούληση. Και ο χώρος. Μισό λεπτό, σε απλά ελληνικά. Συγγνώμη, Μιχάλη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δίνει τη λεωφόρο, παίρνει το χώρο και του φτιάχνει γήπεδο η πολιτεία, ή κατάλαβα λάθος? Δεν παίρνει το χώρο ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Αλλά? Ενοικιαστής. Ωραία. Και το γήπεδο ποιος το φτιάχνει, ποιος το πληρώνει για να γίνει? Η πολιτεία. Α. Αφού δίνει τη λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Άρα, καλά κατάλαβα, οκ. Okay. Ναι, δεν παίρνει το χώρο ο Παναθηναϊκός. Η λεπτομέρεια είναι η εξής. Για να διευκολύνω τη συζήτηση. Η λεπτομέρεια είναι η εξής. Το παίρνει για 49 χρόνια, δεν είναι χρήση. Το κλασικό χρονικό διάστημα. Για 99. Γιάννη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν σε ακούμε καλά. Ναι, δεν σε άκουσα καλά τώρα κι εγώ. Ναι, επί της ουσίας είτε 49, λέγαμε είτε 99, το ίδιο κάνει. Επί της ουσίας το παίρνει ο Παναθηναϊκός, απλώς δεν είναι δικό του. Δεν του ανήκει. Το νοικιάζει για 99 χρόνια, ας το πούμε έτσι. Τι συμβαίνει τώρα, επειδή χρήματα θα βάλει και ο Δήμος αρκετά στην κατασκευή του γηπέδου, ναι. Ο Δήμος κρατάει αρκετά προνόμια. Ένα ποσοστό, καλά δεν τα λέω, δεν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Προς το παρόν όχι. Ναι. Θα κάνει ένα ποσοστό από τα έσοδα του γηπέδου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα μέρος του γηπέδου, αλλά... Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα βάλει χρήματα για την κατασκευή αυτού του γηπέδου. Είναι χρήματα του Δήμου, είναι χρήματα της πολιτείας και δίνει κάποια, θα δώσει κάποια μελλοντικά έσοδα κυρίως στο Δήμο. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι, επειδή με έχει στοιχιώσει ένα πρωτοσέλιδο που έχουμε βγάλει Sportday τώρα που είπε στα 20 χρόνια, το έβλεπα 4-5 χρόνια μπροστά μου και αληθόριζα, ένα πρωτοσέλιδο που είχαμε βάλει σπίτι του το 2008. Ήταν τότε με το Σουφλιά κτλ. Και το έβλεπα το 8, το έβλεπα το 9, το έβλεπα το 10. Γιατί το είχαμε φτιάξει, ήταν ένα το πρωτοσέλιδο που είχαμε φτιάξει και κάδρο. Ναι. Από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο εμπόδιο μπροστά, το χρονοδιάγραμμα λέει 2006 ο Παναθηναϊκός παίζει σε καινούριο γήπεδο. Ναι. 2006. 2026 που λέω, 2006. 2026 παίζει σε καινούριο γήπεδο. Ποδοσφαιρικό. Το οποίο είναι ξεχωριστή εγκατάσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα, μας είπε, στο Εραστέχνη. Δίπλα είναι, στον ίδιο χώρο είναι. Α, δίπλα, οκ. Στο ίδιο περιβάλλον. Μάλιστα. Στο ίδιο περιβάλλον, οκ. Okay. Το λέω γιατί... Ναι, όπως είναι το Ολυμπιακό στάδιο. Κατανοητό. Ένα αθλητικό συγκρότημα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Μπράβο. Το τρίτο, εμπορικοί χώροι εκεί θα υπάρξουν, τους οποίους θα εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός στο αθλητικό συγκρότημα, στο πούμε έτσι. Θα υπάρξουν εμπορικοί χώροι. Ο Παναθηναϊκός, να το πούμε χοντρά, δίνει περίπου 430 χιλιάρικα το χρόνο στο Δήμο. Έτσι. Μια σουίτα θα κοστίζει 200-250 χιλιάρικα. Αχα. Το λέω αυτό. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι πέραν, για να τα λέμε όλα, πολλοί άνθρωποι μάλιστα θα λέγα εγώ, αλλά δεν έχουν φωνή, έχουν υπέρ του δέον συμφέρουσα για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη συμφωνία. Έτσι, παραλαμβάνω, θα δίνει 430 χιλιάρικα το χρόνο, μία σουίτα θα κοστίζει 200. Ναι. Α, είναι φίξ το ποσό που θα παίρνει ο Δήμος, δεν έχει να κάνει με ποσοστά. Ναι. Χαρακτηριστικό του πόσο για μένα ευνοϊκή ήταν αυτή η συμφωνία για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ότι από την ονομαδοδοσία θα παίρνει η ΠΑΕ το 80%. Μάλιστα. Βλέποντας άρα, τα νούμερα. Πέρα από τα 430 θα δίνει και κάποια ποσοστά από κάποια έσοδα. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι αν η ονομαδοδοσία του γηπέδου το βάζουμε με τα στάνταρ ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και πάει περίπου 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, το 20% είναι άλλα 400-500 χιλιάρικα για το Δήμο.
Το χρόνο. Σωστά. Ναι, ναι, αυτά είναι τα νούμερα. Επειδή μένουμε σε αριθμούς και είναι το τελευταίο, Γιάννη, που θέλω να σε ρωτήσω για να σε αποδεσμεύσουμε. Επειδή μένοντας στα νούμερα, επαναλαμβάνω, το νούμερο 2000 είναι αυτό που αποφάσισε και έβγαλε το ποσοστό, δηλαδή η πλειοψηφία, αλλά το νούμερο 1000 περίπου, 900 τόσοι, είναι επίσης ένα σημαντικό νούμερο. Ουσιαστικά, δηλαδή, σε αυτούς που πήγαν εχθές να ψηφίσουν για να αποφασίσουν κάτι τόσο σημαντικό, ο ένας στους τρεις ήταν αρνητικός. Γιατί αυτό το νούμερο? Για πολλούς λόγους, για διάφορους λόγους. Για συναισθηματικούς λόγους. Έτσι. Uh-huh. Ένα. Δεν αντέχουν. Η λεωφόρος είναι το μοναδικό, πώς να το πω, το μοναδικό στοιχείο που... Να μην πω και όλες τις γενιές φιλάθλων. Το μοναδικό γενικά στοιχείο, τι είπες, γιατί είχε μια διακοπή, ήταν... Το μοναδικό πράσινο παναθηναϊκό στοιχείο που ενώνει όλες τις γενιές παναθηναϊκών. Ah, δηλαδή, okay, ναι. Ο παππούς μου με το γιο μου δεν έχουν άλλο κοινό στοιχείο παναθηναϊκό. Εντάξει, να το πω απλά. Ναι. Η λεωφόρος είναι. Ναι. Έτσι. Ο παππούς μου είχε πάει στη λεωφόρο, θα πάει και ο γιος μου με το καλό. Δηλαδή, ο αριθμός 1000 είναι μια συναισθηματική ψήφος περίπου. Όχι. Όχι, δεν είναι μόνο συναισθηματική ψήφος. Υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που ψήφισαν όχι, ναι, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός και ως ερασιτέχνης, αλλά κυρίως ως ΠΑΕ, δεν έκανε τον deal που έπρεπε. Α. Θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή το οικόπεδο της Λεωφόρου είναι το ακριβότερο οικόπεδο στην Ελλάδα και κοστίζει όλο αυτό το πράγμα 330 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με μια έρευνα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα. Okay. Αυτό, όμως, επαναλαμβάνω, δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν είναι ιδιοκτήτης της Λεωφόρου. Δεν έχει... Αυτό δικαστικά ούτε πήγε, ούτε θα πάει κανένας. Ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από καμία κυβέρνηση. Εξήγησα τους λόγους. Κατάλαβα. Αυτά. Και περιμένουμε πλέον τα επόμενα βήματα είναι η δημοπράτηση του έργου. Έτσι. Σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Και ουσιαστικά αυτό που θα δούμε πρώτα, αυτό που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει τονιστεί όπως πρέπει, είναι ότι πέρα από υπερβολές του στυλ στο Βοτανικό βγαίνουν οι αρουραίοι και τρώνε τις γάτες. Ναι. Ο Βοτανικός είναι όντως μια περιοχή πάρα πολύ υποβαθμισμένη και μια περιοχή που χρειάζεται πολλές καινούργιες υποδομές για να υποστηρίξει μια αθλητική κοινότητα εκεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, όχι για τη σημερινή, για τις επόμενες κυβερνήσεις, πώς θα καταφέρει να αναπλάσει όλη αυτή την περιοχή, η οποία να είναι φιλική προς τον οποιοδήποτε πολίτη που θα θέλει εκεί πέρα να πάει, είτε να παρακολουθήσει παιχνίδια, είτε να πάει τα παιδιά του να αθλούνται. Εκτός από τους αρουραίους που τρώνε τις γάτες, όπως είπες, Γιάννη, είναι γνωστό. Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Είναι γνωστός και για τους μάγκες που έχει ο Βοτανικός, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και γήπεδο και καταστάσεις. Γιάννη Σερέτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο εξιτάξης του gazeta.gr, ο Γιάννης Σερέτης, όπου μας έδωσε να καταλάβουμε με πολύ απλά λόγια τι ακριβώς συνέβη. Και στάθηκα πολύ σε αυτό σήμερα, Μιχάλη, και ζήτησα και τη συνδρομή του Γιάννη, γιατί είναι ένα έργο που παίχτηκε στους κινηματογράφους. Ναι, για να το φέρουμε και στα μέτρα της Τούμπας. Το καταλαβαίνω. Και στου Χαριλάου και στου Βικελίδης, ας πούμε. Και στο Βικελίδης. Γιατί και ο Άρης. Νομίζω πιο κοντά στον Άρη είναι αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό, όσο αφορά στις σκέψεις που υπάρχουν μέχρι τώρα, σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Ανέφερε και το προεδρικό διάταγμα, δύο λέξεις τέλος πάντων που αναβοσβήνει κόκκινο, το χρώμα τους είναι κόκκινο, ναι, η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτό ήθελα να μάθω για το μέρη, τι ακριβώς έγινε. Ναι, για να σου πω την άποψή μου, μπορώ να ακούσω όλες τις διαφορετικές απόψεις, ναι, και αυτούς που καταψήφισαν και αυτούς που υπερψήφισαν κτλ. Λέω ότι σε ένα, όπως και να το κάνουμε, θολό τοπίο, καταλαβαίνω τους συναισθηματισμούς, αλλά οι συναισθηματισμοί φτάνουν σε ένα βαθμό. Δεν μπορούσε να γίνει στη Λεωφόρο αυτό που θα γίνει στο Βοτανικό. Πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει. Τελεία. Ο χώρος είναι μικρός. Δεν μπορούσε να γίνει ούτε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Όχι κλειστό γυμναστήριο 3.000 θέσεων. Ναι. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Για να πούμε ότι είχε την επιλογή ο Παναθηναϊκός να χτίσει εκεί γήπεδο και δεν την πήρε.
δεν είχε την επιλογή να χτίσει εκεί γήπεδο. Τέλος. Έπρεπε να το χτίσει κάπου αλλού. Το αν το οικόπεδο αυτό κάνει 330 και ο Παναθηναϊκός πήρε 100 ή 150 και δεν πήρε τα 330, είναι μια κουβέντα που την ακούω, αλλά βάζω τον αστερίσκο ότι δεν ανήκει το οικόπεδο αυτό στο Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να πάει δικαστικά και κανείς δεν ήθελε να πάει δικαστικά γιατί θα μπορούσε να το χάσει. Και άρα ή 330 ή 0 και κανείς δεν ήθελε το, να πάρει το ρίσκο του 0 ή 330. Τι ήθελε ο Παναθηναϊκός, γήπεδο ήθελε. Πού ανήκει, ήθελε ο Παναθηναϊκός, γήπεδο χωρίς να το πληρώσει. Οι λεωφόρες που ανήκει το οικόπεδο τέλος πάντων αυτό στο Δήμο. Θα έπρεπε να υπάρξει μια δικαστική διαμάχη για το αν ανήκει στον Παναθηναϊκό ή αν ανήκει στο κράτος. Α, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay, θα πήγαινε χρόνια. Το κράτος, ναι, και τέλος πάντων, αν την κέρδιζε το κράτος, ο Παναθηναϊκός και μηδέν. Αυτά απλά... Ο Παναθηναϊκός, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα το να επιλέξει ανάμεσα ή στο 0 ή στο 330, επέλεξε το ότι εγώ θέλω γήπεδο. Δεν πήρε το ρίσκο λοιπόν να διεκδικήσει 330 με να πάρει 0, 5, 10, 20, 50, δεν ξέρω νομικά τι πιθανότητες είχε να μην πάρει τίποτα, και παίρνει ένα γήπεδο χωρίς να το πληρώσει. Αυτό ήθελε. Και μάλιστα το παίρνει και με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που θέλει. Με, ok, μπορώ να ακούσω ότι ο Βοτανικός δεν είναι η καλύτερη δυνατή περιοχή, αλλά μπορώ να πω ότι το ξέρεις και από τη Θεσσαλονίκη, ότι περιοχές που είναι υποβαθμισμένες μέσα σε 5 χρόνια γίνονται απολύτως αναπτυσσόμενες και από εκεί που ήταν ερημωμένες αποθήκες έχουν γίνει τα καλύτερα μαγαζιά τώρα, και περιοχές που ήταν αναπτυσσόμενες, βλέπω Κολωνάκι στην Αθήνα, σιγά σιγά ερημώνουν. Συνεπώς και αυτό δεν μου λέει κανονικά κάτι. Ναι, ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά εκεί προκειμένου να αναπτυχθεί η περιοχή και οι τρόποι πρόσβασης στο κέντρο αυτό το αθλητικό του Παναθηναϊκού να είναι πολύ καλύτεροι που δεν υπάρχουν τώρα, είναι μια πραγματικότητα, αλλά και αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Αυτό που δεν αντιμετωπίζεται εδώ και 25 χρόνια είναι τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί να φτιάξει γήπεδο και δεν φτιάχνει. Τώρα θα φτιάξει. 20 χρόνια, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε τόσο μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, αυτό που είπε πριν ο Γιάννης και εσύ που θυμήθηκες κάποια πρωτοσέλιδα, δεν θυμάμαι εγώ ότι ήταν αυτή η ιστορία, ότι κράτησε 20 χρόνια αυτή η ιστορία. Μπράβο. Ναι, θυμάμαι τους Παναθηναϊκούς να πανηγυρίζουν με τη σύμβαση Σουφλιά. Βεβαίως τότε ήταν μεγάλη έκπληξη ότι έπεσε στο ΣΤΕ η απόφαση αυτή. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά τέλος πάντων συνέβη και είχε να κάνει με το εμπορικό κέντρο του Βοβού, που πραγματικά ήταν ένα μεγάλο αγκάθι, που όμως δεν είχε εκτιμηθεί ως τέτοιο όταν έπεφταν υπογραφές με τον Σουφλιά. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός δεν έχει γήπεδο και ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει 25 χρόνια. Τώρα βρίσκει γήπεδο. Δεν είναι ακριβώς σε κάποιον χαρίζει ένα γάιδρο και τον κοίταγε στα δόντια, αλλά δεν απέχει και πολύ μακριά από αυτό. Εγώ δεν είμαι ο παδός του αυτού που λέει ότι τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Είμαι την άλλη πλευρά. Αλλά γιατί με τα νούμερα μπορείς να πεις πάρα πολύ εύκολα ψέματα και να πείσεις και πολύ κόσμο κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση τα νούμερα είναι πραγματικά. Μιλάμε για ψήφους και εμένα αυτό το ότι οι 2.000 άνθρωποι σε μια διαδικασία τόσο σημαντική αποφασίζουν για αυτό το έργο, το τεράστιο, το ιστορικό για μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, με παραξενεύει. Δεν μου αρέσει δηλαδή, είναι πολύ μικρό το νούμερο των μελών, των ανθρώπων που αποφάσισαν αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι, ενώ είμαι πάντα υπέρ των δημοκρατικών διαδικασιών, δεν είμαι της άποψης ότι ο κάθε οπαδός οποιασδήποτε ομάδας μπορεί να έχει να αποφασίζει σε τέτοιο βαθμό για τα επιχειρηματικά σχέδια μιας ανώνυμης εταιρείας. Ναι, αλλά μιλάμε για ΑΣΥ και... τώρα, δεν μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία, δεν μιλάμε δηλαδή για έναν ιδιοκτήτη σωστά, που παίρνει μια απόφαση. Εδώ είχαμε την ιδιαιτερότητα λοιπόν του ΑΣΥ. Αλλά στην πραγματικότητα, πέρα από την ιδιαιτερότητα του ΑΣΥ, το επίσης μεγάλο διακύβευμα ή το μεγαλύτερο αν θες, πάντως σίγουρα μεγάλο, ήταν και το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δηλαδή η φασαρία δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια για το που θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός ένα καλύτερο κλειστό από τον τάφο του Ινδού για να παίζει ομάδα βολή ή που θα φτιάξει ένα κολυμβητήριο ανοιχτό για να παίζει ομάδα πόλο ή που θα φτιάξει 5 καλές εγκαταστάσεις προκειμένου να μπορούν να αθληθούν τα παιδιά των ακαδημιών. Το κόστος για τις εγκαταστάσεις για να αθληθούν τα παιδιά των ακαδημιών ήταν πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος της κατασκευής ενός γηπέδου 40.000 θέσεων. Λέω λοιπόν ότι κάποιες στιγμές
θα πρέπει να ζυγίζουμε το τελικό αποτέλεσμα και να παίρνουμε την απόφαση. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί ακόμα και από τους κορμοράνους. Θα το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι, ιστορία. Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Μπράβο, οι κορμοράνοι. Εγώ δεν είμαι ποτέ της άποψης ότι πρέπει το κράτος να βάζει λεφτά για να γίνουν γήπεδα. Λέω όμως ότι εδώ θα υπάρξει αποζημίωση. Πρόχειροι υπολογισμοί λένε ότι ο Δήμος θα παίρνει περίπου 1 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο έσοδα από αυτήν την ιστορία. Άρα τι είναι, είναι σαν να δίνει ένα δάνειο στον Παναθηναϊκό και να το αποπληρώνει ο Παναθηναϊκός μέσω των εσόδων που θα παραχωρήσει στο Δήμο. Είναι μικρό το πόσο παραχωρεί. Μπορεί. Πάντως και το του φτιάχνουν γήπεδο τσάμπα δεν είναι ακριβές. Υπό την έννοια ότι να πούμε χρονικά ότι αυτό το γήπεδο θα αποφέρει έσοδα, εγώ δεν λέω 99, αλλά να πούμε ότι θα αποφέρει έσοδα 40 χρόνια, μάλιστα. 40 χρόνια επί 1,5 εκατομμύριο μας κάνει 60 εκατομμύρια. Θα εισπράξει δηλαδή κάποια χρήματα ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια. Και το 60 είναι σχετικό, γιατί το βάζουμε σημερινές τιμές, αλλά το 10% της ονοματοδοσίας μετά από 20 χρόνια, το 20% συγγνώμη της ονοματοδοσίας μετά από 20 χρόνια, ναι, μπορεί έτσι να είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι και ακριβώς δωρεάν. Είναι σαν να δίνει ένα μεγάλο δάνειο ο Δήμος κατά κύριο λόγο και το κράτος κατά δεύτερο, γιατί ο Δήμος θα βάλει τα περισσότερα χρήματα, και αυτό ο Παναθηναϊκός το αποπληρώνει σε δόσεις. Έτσι. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με το Καραϊσκάκι. Υπάρχει αυτή η διαφορά που δεν είναι μικρή, ξαναλέω. Mm-hmm. Το έτσι να έχει ένας Δήμος ένα έσοδο 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο δεν είναι τόσο απλό για να το ξεπεράσεις. Άλλωστε, ακόμα και ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να πάρει ένα δάνειο, ξέρω εγώ, 60, 70, 80 εκατομμυρίων, πόσο θα του στοιχίσει το γήπεδο προκειμένου να το φτιάξει, πιθανότατα θα μπορούσε να βρει να πάρει ένα δάνειο 30, αποπληρωμή σε 30 χρόνια με, όχι 1,5-2, αλλά 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον θα έβρισκε την τράπεζα που έτσι θα του έδινε αυτό το δάνειο παραχωρώντας έσοδα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί έχω αλλεργία στα σκάνδαλα, αλλά εδώ δεν θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο που κάποιος χτίζει, χαρίζει ένα γήπεδο σε μια ομάδα. Έτσι. Πολύ ωραίο θέμα αυτό που αναλύουμε εδώ και περίπου μισή ώρα, για να δώσουμε την πάσα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Αρβανίτη. Ευχαριστώ κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.